Φίλοι και συναγωνιστές, είμαστε εδώ σήμερα δίνοντας έτσι με πείσμα και κόντρα πάντα στον καιρό απάντηση σε όσους περιμένουν να κουραστούμε, να συνηθίσουμε στην εγκατάλειψη από αυτό το κράτος, να συνηθίσουμε ως κανονικότητα στη ζωή μας, να είναι μάλλον η ζωή μας τελευταία τρύπα του ζουρνά στις επιλογές όλων των κυβερνήσεων. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζουμε όλους εσάς, όλους όσους δηλαδή πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, οργανώθηκαν, μπήκαν στον αγώνα. Χαιρετίζουμε όλους τους φορείς που ανέλαβαν με ευθύνη, μπήκαν μπροστά οργανώνοντας την πάλι. Πάνω από 100 φορείς που αποφάσισαν σήμερα και συμμετέχουν εδώ με αποφάσεις τους, επιτροπές πληγέντων. Δίνουμε σήμερα λοιπόν το δικό μας στίγμα κόντρα στη μυρολατρία, στη λογική που λέει τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, με το κεφάλι ψηλά, κόντρα σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε. Έχουν συμπληρωθεί, φίλοι και συναγωνιστές, πάνω από 3 μήνες από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή μας. Και ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, και δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε αυτό, ήταν πραγματικά ένα έγκλημα με μεγάλες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης, της περιφερειακής αρχής, αλλά και των δημοτικών αρχών. Ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που δεν έχουν προτεραιότητα την προστασία της ζωής μας, αλλά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί για αυτούς, ό,τι δεν είναι πεδίο επενδύσεων, τρόπος να βγάλουν νέα κέρδη, είναι κόστος και δεν το χρηματοδοτούν. Αυτές είναι προτεραιότητές τους. Αυτού του είδους την ανάπτυξη μας υπόσχονται ξανά και ξανά και όλες αυτές τις ημέρες σκορπώντας ανέξοδα προσδοκίες. Μια ανάπτυξη όμως που μας πνίγει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Γι' αυτό και δεν αισθανόμαστε αυτή την περίφημη κυβερνητική προτεραιότητα ή ως κυβερνητική προτεραιότητα, όπως μας είπε λίγες μέρες πριν ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτού του είδους την ανάπτυξη που μας φέρνει κάθε 3 και λίγο ξανά και ξανά μπροστά σε νέα αδιέξοδα, σε νέα εγκλήματα. Δεν είναι πολύ πίσω άλλωστε η πείρα που έχουμε συγκεντρώσει και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Γιατί με το ίδιο κριτήριο πληρώσαμε το μάρμαρο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, το μετσάκισμα των μισθών, εισοδημάτων, δικαιωμάτων, ατελείωτα δις και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που σήμερα μας αρπάζουν και τα σπίτια και τις λαϊκές περιουσίες. Με τις ίδιες προτεραιότητες βρεθήκαμε ανοχήρωτοι και στην πανδημία, με σμπαραλιασμένα νοσοκομεία από την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, την πολιτική της εμπορευματοποίησης υγείας. Κάθε φορά λοιπόν όλα αυτά τα εγκλήματα προσπαθούν μάλιστα να τα αποδώσουν σε κάτι άλλο εκτός από αυτές τις επιλογές, τις αιματοβαμμένες προτεραιότητες που υλοποιούνται με σιδηρά πειθαρχία για την κερδοφορία, την περίφημη ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι μια επιλογή τελικά, ένας τρόπος οργάνωσης της οικονομίας, της ζωής που μας οδηγεί συνεχώς σε αδιέξοδα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει χρυσός κανόνας, όπως λέγεται, που να ισορροπεί και τις ανάγκες τις δικές μας και τα κέρδη τους. Και αυτή είναι μια διαπίστωση που όσο περνάει ο καιρός επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά. Την είδαμε άλλωστε και λίγους μήνες πριν στα Τέμπη. Την είδαμε το καλοκαίρι στις φωτιές που όπως υπόθηκε κατέκαψαν τη χώρα και την περιοχή μας. Την βλέπουμε καθημερινά στην αδειότητα της ζωής που μας καταδικάζουν. Σε συνθήκες μάλιστα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, σε συνθήκες ανάπτυξης είμαστε, αλλά όλοι εμείς αναγκαζόμαστε να κρατήσουμε ακόμα και την αναπνοή μας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, να ικανοποιήσουμε τις πιο στοιχειώδεις ανθρώπινες ανάγκες για χάρη όλων αυτών που έχουν γίνει αυτά ακριβά, πανάκριβα εμπορεύματα. Τις προτεραιότητές τους τις βλέπουμε μπροστά μας όταν ζητάμε όλοι μας να διασφαλιστεί το εισόδημά μας. Τι μας απαντάνε όταν